Λοιπόν, πολύ σημαντική είναι και για μας εδώ στην Ηλιούπολη. Τα τελευταία χρόνια δυσκολευόμαστε πάρα πολύ όταν είμαστε σε αυτή την έδρα. Είναι μια πολύ δυνατή έδρα. Αλλά όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, είμαι πολύ ευχαριστημένη με το ρόστερ της ομάδας μου. Ουσιαστικά εγώ νομίζω σήμερα παίζανε μόνες τους, ξέρανε ακριβώς τι θέλουν να κάνουν. Είναι σαν να έχουμε 1-2 προπονητές μέσα στο γήπεδο και οργανώνουν και στην άμυνα και στην επίθεση. Παίξαμε με πολύ μυαλό, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Δυστυχώς είχαμε ένα τραυματισμό της Ζακυνθινού μέσα σε μια φάση. Να δούμε τι είναι αυτό και να δούμε πώς μπορούμε να γίνουμε και εμείς καλύτεροι για τη συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην Ηλιούπολη. Να δώσω συγχαρητήρια στην Ηλιούπολη για την προσπάθειά της. Σε εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά, στους στόχους της. Νομίζω ότι σήμερα κάναμε εξαιρετική δουλειά. Πιστεύω ένα από τα καλύτερά μας παιχνίδια επιθετικά, τόσο και αμυντικά. Γυρίσαμε πολύ ωραία την μπάλα πολλές φορές, βρήκαμε τα ελεύθερα σουτ και παίξαμε και στη ρακέτα που είχαμε πλεονέκτημα. Γενικά για μια ακόμα αγωνιστική νομίζω ότι ακολουθήσαμε το τακτικό πλάνο που είχαν φτιάξει το προπονητικό team. Συνεχίζουμε. Φέραμε στα ίσια τις δύο ήττες που κάναμε στην αρχή του πρωταθλήματος. Ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Αμίντας. Και παιχνίδι το παιχνίδι να γινόμαστε καλύτεροι και να παίζουμε καλύτερα.